Με βαριές κατηγορίες για την εγκληματική δράση τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Χανίων οι 16 συλληφθέντες της γιγαντίας επιχείρησης της Ελλάς χθες το πρωί στην ενδοχώρα της Κισάμου. Τα μέλη των 4 εγκληματικών ομάδων που εξαρθρώθηκαν από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνδέονται μεταξύ τους με οικογενειακούς δεσμούς και η δράση τους περιλαμβάνει από εκβιάσεις ιδιοκτητών γης, πρόκληση σωματικών βλαβών και φθορές ξένης ιδιοκτησίας μέχρι παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί ζωοκλοπής. Οι 16 συλληφθέντες, φερόμενοι ως μέλη των 4 εγκληματικών ομάδων, μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 3 με κλούβες του Τμήματος Μεταγωγών στον εισαγγελέα Χανίων. Η δικογραφία σε βάρος των 16 και 6 ακόμα ατόμων, μεταξύ των οποίων και 2 ανηλίκων, περιλαμβάνει επίσης παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 12 γιοταχή φορτηγά αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπερνούν τις 64.000 ευρώ. Από την πολύμηνη και μεθοδευμένη έρευνα των αστυνομικών του οργανωμένου εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι οι εγκληματικές ομάδες δραστηριοποιούνταν συντονισμένα και συγκροτημένα τουλάχιστον από το 2019 σε περιοχές των Δήμων Κισάμου, Καντάνου Σελήνου και Πλατανιά. Χαρακτηριστικό του καθεστώτος ανομίας που είχαν επιβάλει είναι ότι είχαν χωρίσει γεωγραφικά τον τόπο της παράνομης δραστηριοποίησής τους. Ενεργώντας μεθοδικά, τρομοκρατούσαν τους κατοίκους με χρήση βίας, απειλών, σωματικών βλαβών, χρήση πυροβόλων όπλων και άλλων εγκληματικών πράξεων, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο κατάφερναν με την καταπάτηση αγροτεμαχίων και την οικονομική εκμετάλλευση μέσω της ανεξέλεγκτης βόσκησης των κοπαδιών με τα εγωπρόβατά τους. Η οικονομική ζημιά που είχαν προκαλέσει υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1.565.000 ευρώ. Το εύρος της δράσης των εγκληματικών ομάδων δεν περιορίζονταν στις τοπικές κοινωνίες, αλλά στρέφονταν και κατά ζώων συντροφιάς, όπως επίσης κατά υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνίασαν ακόμα. Μια περίπτωση ληστείας σε βάρος αλλοδαπού τον περασμένο Φεβρουάριο σε περιοχή του Δήμου Χανίων, μια πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος ημεδαπού τον περασμένο Απρίλιο στην Κίσαμο, περίπτωση θανάτωσης σκύλου σε περιοχή του Δήμου Κισάμου, για την οποία επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ, ενώ σε συνεργασία με τη ΔΔΕ Χανίων εκτελέστηκαν εκκρεμείς εντολές διακοπής ρευματοδότησης σε συνολικά 7 παροχές με στοιχεία δραστών. Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν 200 ανεπιτήρητα προβατοειδή, ενώ εντοπίστηκαν 14 σκυλιά για τα οποία δεν τηρούνταν από τους ιδιοκτήτες τους οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζοίας. Η ανεξέλεγκτη εγκληματική δράση των μελών γνωστής οικογένειας στην ενδοχώρα της Κισάμου ήταν γνωστή εδώ και χρόνια. Μικρότερης κλίμακας επιχείρηση της Ελλάς είχε πραγματοποιηθεί και στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτή τη φορά όμως το αποφασιστικό χτύπημα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ευνηδίασε τους πάντες. Τον Όπκε και τον ΤΑΕ Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Ηρακλείου, του Αστυνομικού Τμήματος Κισάμου και της Ασφάλειας Χανίων, ελέγχθηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και ποιμνιοστάσια.